Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή «Τα πρόσωπα και η πόλη» και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιό μας τον κύριο Νίκο Σαραφόπουλο, συγγραφέα και ερευνητή. Κύριε Σαραφόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνατε να είστε εδώ στο στούντιό μας και να μιλήσουμε βέβαια περί ιστορίας και βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας, αλλά και για άλλα ζητήματα, δεδομένου ότι έχετε ερευνήσει όλη αυτή την ιστορία σε τοπικό επίπεδο. Καταρχάς να πούμε ότι η αφορμή για την κουβέντα είναι και μια πρόσφατη παρουσίασα σε ημερίδα όπου παρουσιάσατε στοιχεία για ένα ιδιαίτερο μεγάλο χρονικό κομμάτι της περιοχής από το 1830 μέχρι το 1980 παραθέτοντας στοιχεία οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Πάτρας. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε ποια είναι τα συμπεράσματά σας γενικότερα για αυτή τη χρονική περίοδο για την Πάτρα. Αν αρχίσουμε από την απελευθέρωση της πόλης, δηλαδή τα στρατεύματα του στρατηγού Μεζών μπαίνουν στην Πάτρα 4 Οκτωβρίου και μετά λίγες μέρες ο ίδιος του 1828, το πρώτο και σημαντικό είναι η εντολή του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια προς το Σταμάτη Βούλγαρη να οργανώσει τον πολεοδομικό σχεδιασμό της κάτω πόλης. Έτσι, εκτός την άνω πόλη, έχουμε τη χάραξη τον Ιανουάριο του 1929 παράλληλα προς την παλιά πόλη της νέας πόλης με παράλληλες και καθέτους τεμνόμενες οδούς κατά το υποδάμιο σύστημα, κάτι που απετέλεσε και τη βάση για την ανάπτυξη της πόλης τα κατοπινά χρόνια. Η Πάτρα βήμα-βήμα έγινε το κέντρο του δυτικοπελοποννησιακού εμπορίου με κεντρικό προϊόν τη σταφίδα. Οπότε είχαμε μια εξέλιξη σε οικονομικό επίπεδο που ήταν σημαντικό η σταφίδα. Από εκεί και πέρα ποια είναι τα ακόλουθα βήματα τα οποία γίνανε. Η σταφίδα είχε τις περιόδους εφορίας και τις περιόδους κρίσεων. Μετά την απελευθέρωση οι πρώτοι που ήρθαν από τη Ζάκυνθο ήταν οι Άγγλοι πρόξενοι. Γκριν, Ρόμπισον, Βαφ, μετά Βάνκοκ, Βουδ. Και εγκατέστησαν μονάδες εξαγωγής σταφίδας. Όταν τα χρόνια ήταν καλά, και καλά ήταν το 72 με 92 που τα γαλλικά αμπέλια είχαν φιλοξήρα, τα πράγματα πήγαν θετικώς. Μετά το 1892 έχουμε μια σειρά περιόδους κρίσεων. Έτσι προσπαθούν να δημιουργήσουν μηχανισμό απόσυσης της πλεονασμούσης σταφίδας, σταφιδική τράπεζα, ειδικούς άλλους μηχανισμούς, μέχρι το 1925 που έγινε ο γνωστός μας ΑΣΟ. Και εκτός τους Άγγλους, να μην ξεχάσουμε και τους ελληνικούς οίκους εμπορίας σταφίδας, έχουμε τους γνωστούς από τον Εθνικό Αγώνα στο Αίγιο, Λόντο, Μεσσινέζι, αργότερα εδώ στην Πάτρα τον Νίκο Βουβλούμη, Κόλλα και αργότερα τους επόμενα γνωστούς Μανολόπουλος, Αρμάς, Κουνινιώτης και ούτω καθεξής. Οπότε η σταφίδα είναι κινητήριος δύναμη της οικονομίας εκείνη την περίοδο. Όλο το 19ο αιώνα η σταφίδα ήταν το κέντρο της παραγωγής και του εμπορίου, κυρίως αρχικά στην Τεργέστη, στο χώρο της Αδριατικής, του Λιβόρνου και μετά του Λονδίνου. Κίνησε τα πάντα η σταφίδα. Η σταφίδα απαιτούσε και ξυλοκιβώτια, έτσι γίνανε οι πρώτες ξυλουργικές μονάδες. Το πιο σημαντικό σωματείο εκείνη την περίοδο ήταν των ξυλοκαρφωτών. Υπήρχε μέχρι και πριν 30 χρόνια ψηλά στη Γκούναρη. Δημιουργήθηκαν μονάδες τέτοιες, Παπα-Νικολάου, Τασόπλος και αργότερα η γνωστή μας ΑΒΕΞ. Αυτή την περίοδο βέβαια δεν έχουμε μηχανοποιία, γιατί είχαν ατέλεια δασμών από το 1857 επί Κουμουνδού τα γεωργικά εργαλεία, αλλά στο τέλος του αιώνα, το 1895, δημιουργείται η πρώτη τέτοια μεταλλουργική μονάδα των αδελφών Πραπόπουλου, που δεσπόζει το χώρο και αντικειμενικά ήταν στο κέντρο της πόλης. Μη μας κάνει εντύπωση, Κορίνθου και Φιλοπίμενος μέχρι το 1975. Υπήρχαν και άλλες παρόμοιες μονάδες γεωργικών εργαλείων, των Γιανακόπουλων,
και ούτω καθεξής. Οπότε βλέπουμε και μια κοινωνική διαστρωμάτωση, η οποία ξεκινάει από το γεγονός ότι κάποιοι είχαν τα χρήματα χάρη στη σταφίδα. Κάποιοι ήταν οι πλούσιοι της εκείνης της περίοδου, έτσι. Πλούσιοι και ευάλωτοι ταυτόχρονα, όσο και αν είναι αντιθετικό αυτό. Το ευάλωτοι γιατί? Το ευάλωτοι για τις περιόδους κρίσεων που θα έπρεπε κάποιος να έχει προνοήσει έτσι ώστε να μπορεί να σταθεί στον ανταγωνισμό. Και η απόσυρση της ταφίδας είχε και ένα άλλο, σε εισαγωγικά θετικό, δημιούργησε τα πρώτα εινοπνευματοποιία και εινοποιία. Δηλαδή, αφού είμαστε στα τέλη του 1890 παράδειγμα, δημιουργείται το εινοποιείο του Άλμπερτ Άμβουργερ, είναι γιος του Θεοδόρου Άμβουργερ. Ο Θεόδωρος Άμβουργερ ήταν από τα διευθυντικά στελέχη του γερμανικού παρικιακού κλάδου, να το πω έτσι. Εκεί θύτευσαν ο Γουστάβος Κλάους και άλλοι συνεργάτες. Ο Θεόδωρος Άμβουργερ, κάνω μια μικρή παρένθεση, στην Αγιά εγκατέστησε αρχική μονάδα που την επεξέτεινε ο γιος του. Ο Θεόδωρος Άμβουργερ συνασπίστηκε με τον Γουστάβο Κλάους στη δημιουργία της Αχάια Κλάους, αγοράστηκε ο λόφος από τον Γουστάβο στο Ριγανόκαμπο το 1861 και κατά το καταστατικό από το 1873 παράγει τα γνωστά κρασιά Δεμέστιχα, Μαυροδάφνη και ούτω καθεξής. Και παράλληλα με τους ίνους έχουμε και τα πρώτα εινοπνευματοποιία. Το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που έχει απομείνει κιόλα στην ακτή Δημαίων του Βασιλείου Σπυλιόπουλου, που λειτουργεί μέχρι σήμερα υπό εξυγχρονισμούς, από το 1895. Υπήρχαν και άλλες τέτοιες μονάδες, μόνο για προς τους νεότερους να μείνει το όνομα, ήταν η Βέσο. Το Βέσο σήμερα είναι γνωστό σαν Βέσο Μάρε. Το Βέσο σημαίνει βιομηχανία ελαίων, σαπώνων και ίνων. Είχε δύο εργοστάσια στην ακτή Δημαίων. Και τελικά ποιος ήταν ο πύρινας της οικονομίας όλα αυτά τα χρόνια? Ήτανε η σταφίδα μόνο, ήτανε και κάποιοι άλλοι τομείς οι οποίοι βοήθησαν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής? Τον 19ο αιώνα κεντρική θέση κατέχει η σταφίδα. Επειδή ήταν μόνο προϊόν, αυτό καθόρισε και τις περιόδους κρίσεων. Όσο μπαίνουμε στο 1900 και μετά, δημιουργούνται και νέοι βιομηχανικοί κλάδοι, όπως των δερμάτων και πολύ αργότερα, το 15 οργανωμένα, της κλωστοϊφαντουργίας που έμελε να είναι και κεντρικός πυρήνας των βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων από εκεί και μετά. Αν παραμείνουμε λίγο στην κλωστοϊφαντουργία, ξέρουμε ότι υπήρχαν μονάδες από τα πριν του Χαραλάμπους Κρητικού, βιομηχανία παρασκευής αρχικά καλεμκερίων γυναικείων κεφαλομαντιλών, που αργότερα έγινε δυναμική κλωστοϊφαντουργία, του Βασιλείου Μαραγκόπουλου, που είναι γνωστά τα κτίρια του πλέον και στο κέντρο της πόλης, του Αναστάσιου Αναστασόπουλου στον Άγιο Διονύσιο, σήμερα είναι γνωστό σαν το Ίκα του Αγίου Αλεξίου, αυτό το βιομηχανικό συγκρότημα στις τέσσερις οδούς. Και το 19 δημιουργείται η Πατραϊκή Εμποροβιομηχανική Ένωση από τον Στράτο και τον Κατσάμπα, Σταμούλη Στράτο και Χριστόφορο Κατσάμπα. Από το 19 μέχρι το 32 που συνασπίστηκε η εταιρεία αυτή με την Πειραϊκών Επιχειρήσεων ΑΕ για να γίνει γνωστή Πειραϊκή Πατραϊκή, μεσολάβησαν μια σειρά καλά χρόνια. Και επιβίωσε αυτή η εγκατάσταση για άλλα περίπου 70 χρόνια. Το ερώτημα πάρα που προκύπτει είναι αν η Πάτρα, αν εδώ η πόλη κατάφερε να μετουσιώσει στην πράξη και τις ιδέες αλλά και τις πρακτικές των κρατών της Δύσης και να τις προσαρμόσει ενδεχομένως στα ελληνικά δεδομένα. Ποια εικόνα έχετε για εσείς γι' αυτό? Η ελληνική οικονομία το 19ο αιώνα ακολουθούσε πολύ δειλά βήματα σε σχέση με τις ταχύτητες της Βόρειας Ευρώπης. Όμως προσπαθούσε και αγωνιζόταν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1898 γίνεται η πρώτη βιοτεχνική έκθεση. Μετά την πτώχευση δηλαδή και τον ατυχή πόλεμο στη Θεσσαλία, έχουμε και την πρώτη βιοτεχνική έκθεση.
οι Θεοχάρης και οι Παπαγιάννης είχαν ποτοστατήσει γνωστά ονόματα και από τα σπίτια τους στην πόλη και που ανέμεναν μια σπίθα. Η σπίθα αυτή ήρθε τον επόμενο αιώνα μετά την δειλή αστική ολοκλήρωση του 1909 και τον ερχομό του Βενιζέλου, δόθηκε η δυνατότητα να αναπτυχθούν και άλλοι κλάδοι. Βέβαια μεσολάβησαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο πρώτος παγκόσμιος, η μικρασιατική καταστροφή και δεν μπόρεσε αυτό το πλάνο να ολοκληρωθεί. Η κατεύθυνση προς τη Δύση υπήρχε και από τα πριν, δηλαδή όλο το εμπόριο σταφίδας γινόταν με λιμάνια στη Δύση, από την Τεργέστη έως το Λονδίνο. Ο σχεδιασμός του λιμανιού που ολοκληρώθηκε τον 19ο αιώνα το 1859-79 με τον Πέτρο Μανιάκ ή και αργότερα με τον Αύγουστο Σεν το 89, ήταν μια κίνηση για να αναπτυχθούν οι υποδομές για να μπορεί να εξυπηρετηθεί το εμπόριο. Βέβαια το λιμάνι ολοκληρώθηκε μετά το 1932, και μετά το 1956. Προς αυτή την κατεύθυνση να συνδεθεί η πρωτεύουσα Αθήνα με την Πάτρα και η Πάτρα με τη Δύση ήταν και η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου. Ξεκίνησε εδώ το 1892, το 1889 διακοφτό καλάβρητα, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα ξέσπασμα η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου και του εμπορίου. Το όραμα βέβαια του Τρικούπη αυτό δεν ολοκληρώθηκε και δεν μπόρεσε να ξεσπάσει αυτό που ανέμενε. Έτσι έμεινε το βλέμμα προς την Δύση, θα έλεγε κανείς, ημιτελές εισαγωγικά. Πάντως ακούμε και τη φράση ότι η Πάτρα αποτελεί πύλη προς τη Δύση. Με βάση τα δικά σας στοιχεία τελικά αποτέλεσε όντως πύλη ή είναι ένας γεωγραφικός προσδιορισμός που απλά έχει μείνει? Γεωγραφικά είναι αναντίρρητα, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια πύλη προς τη Δύση που όλες οι προσπάθειες, θα έλεγε κανείς, ολοκληρώθηκαν πολύ αργά και να σκεφτείτε μόνο ότι το νέο λιμάνι εγκαινιάστηκε, αυτό που λέμε σήμερα νότιο, το 2011. Άρα υπάρχει μια υστέρηση ολοκλήρωσης των υποδομών όλα αυτά τα 120-30 χρόνια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα, μόνο που δεν αξιοποιήθηκε ως θα ανέμενε κάποιος. Και ποιος είναι ο λόγος που πιστεύετε δεν αξιοποιήθηκε? Δεν υπήρξε κάποια σύμπνοια δυνάμεων, κάποιο όραμα ενδεχομένως από τις τοπικές αρχές, δημοτικές και πολιτικές? Πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση, πιστεύετε? Είναι και δύσκολα τα χρόνια για τα οποία συζητάμε. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς περιδιαβαίνουμε τα 100 χρόνια πολύ εύκολα, αλλά μέσα σε αυτά είπαμε και προηγουμένως ότι έχουμε πτώχευση το 1893, ατυχή πόλεμο στη Θεσσαλία το 1897, Βαλκανικούς 1912-13, πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Οπότε ένα καλό μεσοδιάστημα μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά περιμέναμε μετά το 50 το πρώτο πρόγραμμα σταθεροποίησης του Καρτάλι και την υποτίμηση του Μαρκεζίνη, ώστε η βιομηχανία να βρει τον τρόπο να μεγεθυνθεί, το οποίο και έκανε. Και να πάμε στο κομμάτι τώρα της βιομηχανίας. Είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ερευνήσει σε τοπικό επίπεδο τη βιομηχανία. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εικόνα που έχετε για τη βιομηχανία της Πάτρας και αν υπήρξε κάποια περίοδος ακμής βέβαια, αλλά και παρακμής. Θα ήθελα να μας κάνετε τη σύγκριση και να μας μιλήσετε με ιστορικά στοιχεία γενικά για τη βιομηχανία. Η περίοδος ακμής είναι ο Μεσοπόλεμος και το είπαμε με το παράδειγμα της Πειραϊκής Πατραϊκής. Πώς οι Πατραϊκών επιχειρήσεων συνενώθηκε με την Πειραϊκών επιχειρήσεων και έγινε αυτός ο τεράστιος όμιλος. Στο ίδιο πεδίο υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες. Μία από αυτές ήταν οι μήλοι που προϋπήρχαν από τον προηγούμενο αιώνα αλλά βρήκανε την ανάπτυξή τους μετά το 1900, όπως η μήλη Τριάντη, παράδειγμα. Τόχευσαν βέβαια το 1935 και πλέον είναι γνωστό το συγκρότημα ως μήλη Αγίου Γεωργίου. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις στον Μεσοπόλεμο
κατά κάποιο τρόπο εδραίωσαν τη θέση τους και μετά το 50 είναι η περίοδος της μεγέθυνσης και για την Πειραϊκή και για τον Κρητικό και για την ΑΒΕΞ, λέω για γνωστά ονόματα και για τους Μήλους ενδεχόμενα και για τα δημοτικά σφαγεία και για τα δέρματα. Ήταν μια περίοδος που η ακτή Δημαίων θα μπορούσε να εκλειφθεί ως η μικρή βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Όλα αυτά τα καλά χρόνια κράτησαν μέχρι περίπου τις αρχές του 1970. Μετά αρχίζει η κάμψη, η παρακμή και τα προβλήματα. Άρα φτάνουμε, καταρχάς πριν φτάσουμε στην παρακμή, βοήθησε και το γεγονός η γεωγραφική θέση της περιοχής ώστε να αναπτυχθεί βιομηχανία. Τι ακριβώς όθησε στο να δημιουργηθούν τόσες βιομηχανικές μονάδες εδώ? Η ακτή Δημαίων και το λιμάνι, το βόρειο που λέμε σήμερα, ήταν μια βάση για να αναπτυχθούν μια σειρά επιχειρήσεις. Υπήρχε η περιοχή της ακτής Δημαίων έως τις Ιππιές που είχε και νερό, έτσι το 1935 προέκυψε και η χαρτοποιία Λαδόπουλου, στην πλουσιωτέραν και καταρδευωμένη περιοχή, όπως γράφανε τότε. Σημαίνει ότι αυτές οι μονάδες ήρθαν και πλαισίωσαν τις προϋπάρχουσες, γιατί υπήρχε προσφορά και δυνατότητας μετακινήσεων των εμπορευμάτων με το λιμάνι και το σιδηρόδρομο και γιατί προσέφερε στοιχειώδεις υποδομές και δίκτυα η περιοχή. Το 60 ήρθαν και άλλες μονάδες, δηλαδή τα δέρματα, επί της ίνων και ίνων πνευμάτων, η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών στην Άνθια. Νωρίτερα ήρθε η Μίσκο και αγόρασε την εγκατάσταση του Καμπέρου στην Αγιά. Αργότερα, το 62, δημιουργήθηκαν οι βάσεις του Ηρακλή στο Ρίο. Λίγο αργότερα του Τιτάνα στο Δρέπανο, νοτιότερα του Βοσινάκη, της 3Ε στα παλιά Διόδια. Ήρθανε και νέες μονάδες στην αρχή της δεκαετίας του 60-70, γιατί ήταν καλή η επιλογή της θέσης ως κέντρο εμπορίου. Άρα τελικά βοήθησε και το γεγονός ότι το λιμάνι είχε πλήρως λειτουργήσει και γινόταν και δρομολόγια στην Ιταλία που μπορούσαν να γίνουν και μεταφορά εμπορευμάτων, έτσι. Ναι, αναμφίβολα. Και τώρα πάμε όμως, μετά από κάποια χρόνια, ενώ φτάνουμε στην ακμή, οδηγούμαστε τελικά στην παρακμή και στην αποβιομηχάνηση. Τι πιστεύετε ότι οδήγησε την πόλη στην αποβιομηχάνηση και αν ήταν και νομοτελειακό με βάση και την εξέλιξη της οικονομίας να οδηγηθούμε σε αυτό το μαρασμό? Ισχύουν διαφορετικά δεδομένα για κάθε κλάδο. Η αλήθεια είναι ότι το 1973 έχουμε την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Επίσης, εκείνα τα χρόνια μια σειρά επιχειρήσεις αρχίζουν και απαξιώνονται τεχνολογικά, όπως η Βέσο, τα σφαγεία ή υπάρχουν και νέες περιβαλλοντολογικές ρυθμίσεις που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Μέσα σε αυτές είναι μια σειρά δερματάδικα στην ακτή Δημαίων, τα δημοτικά σφαγεία. Είναι χαρακτηριστικό το έργο του Κοσμά Πολίτη, το Γυρί, για την Ιεροθέου, μια και λέμε για τα δερματάδικα. Mm-hmm. Αυτοί οι κλάδοι απαξιώθηκαν τεχνολογικά και δεν μπορούσαν να αντέξουν τους περιβαλλοντολογικούς όρους. Υπήρχε η πετρελαϊκή κρίση και προέκυψε ο υπερδανισμός. Αυτό οφείλεται κυρίως στα δάνεια των μεγάλων ομίλων. Οι μεγάλοι όμιλοι εκείνη την περίοδο είναι η Πειραϊκή Πατραϊκή και η Χαρτοποιία Λαδόπουλος. Άρα αυτοί οι τέσσερις παράγοντες συνέργησαν μαζί ίσως και με τις διεθνείς ρυθμίσεις εμπορίου. Δηλαδή οι πολυεινικές συμφωνίες εκείνων των χρόνων της δεκαετίας του 70 έδειχναν ότι η κλωστοϊφαντουργία θα πάει προς την Άπο Ανατολή. Όπως κατέβηκε δηλαδή από το Μάντζεστερ στα δικά μας εδάφη, έτσι φαινόταν ότι θα οδεύσει προς την Άπο Ανατολή. Αυτοί οι παράγοντες, οι πέντε, συνήργησαν και στη δεκαετία του 80 είναι πλέον οξυμένο το πρόβλημα. Υπάγονται οι δύο σημαντικές
σημαντικές μονάδες της Πατραϊκής και του Λαδόπουλου στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός και το 1991 κλείνουν τα παραγωγικά τους κομμάτια. Ίσως δεν είχαν πάντως λάβει και τα μηνύματα έγκαιρα. Ή ήταν τέτοιος ο υπερδανισμός που δεν άφηνε και περιθώριο χάραξης μιας διαφορετικής πολιτικής πέραν του να παράγω και ας μην βλέπω τι γίνεται στον ανταγωνισμό γύρω μου. Η αλήθεια είναι ότι η προσπάθεια από τους ίδιους τους ομίλους έγινε. Δηλαδή, χαρακτηριστικά η Πειραϊκή Πατραϊκή, θυμάμαι το 80, είχε έναν αμερικάνικο οίκο να μελετήσει τα οργανωτικά και τεχνολογικά του ζητήματα. Προσπάθησε να επεκταθεί στη Γερμανία, στο Van Velden, για να υπερκεράσει τα προβλήματα. Βέβαια, καμιά φορά δεν είναι δυνατόν ο σχεδιασμός σου να σου βγαίνει όταν η διεθνή συγκυρία δείχνει και ίσως έδειχνε και πριν ότι αυτά τα πράγματα θα λυθούν άλλος πώς, δηλαδή βία. Άρα υπήρχε και ένα όραμα, δηλαδή επέκτασης προς την Ευρώπη, έτσι όπως το μου λέτε. Ναι, το οποίο όμως εκ των αποτελεσμάτων δεν προέκυψε τίποτα θετικό. Ίσως δεν ήταν και ανταγωνιστικές αυτές οι επιχειρήσεις, κάνοντας τη σύγκριση της οικονομίας εκείνης της περίοδου. Τι πιστεύετε? Ο ανταγωνισμός αυτές τις επιχειρήσεις έχει να κάνει και, να το πω, με τα ημερομίσθια. Και πιο χαρακτηριστικά φαίνεται στα έτοιμα ενδύματα. Το 80 με 90 στην περιοχή μας είχαμε 15 μονάδες των 200 γαζοτριών που ράβανε για τη Βόρεια Ευρώπη. Όταν άνοιξε η νέα αγορά στην Ανατολική Ευρώπη μετά το 91-92, εκεί τα μεροκάματα ήταν υποπενταπλάσια, άρα όλες οι μονάδες των ετοίμων ενδυμάτων πήγαν σε αυτές τις χώρες. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας δηλαδή πως αυτό το οποίο θεωρούμε λίγο σε εμάς καμιά φορά, δηλαδή τον μισθό, σε μερικές χώρες στην κινητικότητα εκείνων των χρόνων ήταν πολύ... Πάρα πολύ μάλλον. Ναι. Για να μου λέτε ένα πέμπτο, είναι σημαντικό. Και από εκεί και πέρα πιστεύετε ότι και η τεχνολογία ήταν εκείνη η οποία οδήγησε σιγά σιγά στο μαρασμό τόσο μεγάλων επιχειρήσεων, τόσο μεγάλων μονάδων? Σε μερικές, ναι, ήταν και η τεχνολογική απαξίωση, δηλαδή στους μήλους Αγίου Γεωργίου που κλείσανε πολύ νωρίτερα, στα μέσα του 80, και στη Βέσο, ίσως και σε άλλες μονάδες, ήταν και η τεχνολογική απαξίωση. Αλλά δεν μπορεί κανείς να παραμένει σε αυτό το οποίο προέκυψε. Θα έπρεπε να υπάρχει, να το πω εγώ λίγο σαν μηχανολόγος, ένα συνεκτικό, πολυπειθαρχημένο πρόγραμμα εξόδου από αυτή την κρίση. Και γενικώς πάντοτε να υπάρχει ένα τέτοιο πλάνο, ώστε κάθε περιοχή να μπορεί να ξεπετάγεται παρά τις κρίσεις. Δεν έγινε αυτό. Τα πράγματα οδήγησαν σε έναν μαρασμό, δηλαδή κάποτε λέγαμε έσφιζε η περιοχή από τη βιομηχανία, μετά λέμε έσβησε. Σε κάθε περίπτωση όμως η βιομηχανία περιλήφθη σε μία αμηχανία. Θα μπορούσαν πάντως να έχει υπάρξει δηλαδή και μία αλλαγή πλεύσης. Δηλαδή και στο αντικείμενο ενδεχομένως, εάν βλέπαν τότε οι θύνοντες ότι η αγορά έχει αλλού στραμμένη το βλέμμα της. Έτσι δεν είναι? Ναι. Υπ' αυτή την έννοια έγινε η βιομηχανική περιοχή Πατρών, η νέα βιομηχανική περιοχή Πατρών. Οι πρώτες μονάδες εγκαταστάθηκαν από το 1979-1980. Υπήρξαν και εκεί και υπάρχουν και σήμερα δυναμικές επιχειρήσεις από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, βιομηχανίες φαρμάκων, επεξεργασίας γάλακτος. Υπήρχε και η ΑΒΕΞ μέχρι πριν 15 χρόνια. Υπήρξαν μονάδες που οδηγήθηκαν εκεί για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πλέον απρόσκοπτα. Όμως η οικονομική ζωή της πόλης μεταπήδησε λίγο προς την παροχή υπηρεσιών. Θα μπορούσα να πω λίγο τραβηγμένα ότι οι μεγαλύτερες πλέον εγκαταστάσεις στην πόλη είναι το Πανεπιστήμιο,
και τα δύο νοσοκομεία, ο Άγιος Ανδρέας και το Πανεπιστημιακό στο Ρείο. Μιλάμε δηλαδή για μικρές βιομηχανίες, έτσι, ή για βιομηχανίες... Βιομηχανίες έως και μεγάλες. Από την άποψη των εγκαταστάσεων, της απασχόλησης, της δυναμικής, δηλαδή η παροχή υπηρεσιών στην περιοχή άλλαξε λίγο το τοπίο και επιδράδυνε λίγο και τα άσχημα από την αποβιομηχάνηση. Δεν έπαιξε ρόλο πάντως και το λιμάνι σε αυτό, δηλαδή η αλλαγή του χαρακτήρα του λιμανιού που από εμπορευματικό έγινε με λιμάνι μεταφοράς επιβατών. Το λιμάνι είχε τα δικά του προβλήματα. Mm-hmm. Στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, να πω το βόρειο λιμάνι με τους σημερινούς όρους, είχε 30-35 καράβια, κάτι το οποίο ήταν αφύσικο για εκείνη την περίοδο όσο διήρκησε ο πόλεμος. Όταν άνοιξε πάλι ο δρόμος, βέβαια, περιορίστηκαν αυτού του χαρακτήρα οι μετακινήσεις. Το νέο μας λιμάνι το αποκτήσαμε πλήρως, εγκαινιάστηκε το 2011, 5-6 χρόνια μετά το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, το οποίο συνδέεται απευθείας με την Εγνατία έως Κωνσταντινούπολη. Άρα αναδιατάχθηκε το τοπίο στη Δυτική Ελλάδα σε σχέση με τα λιμάνια. Γιατί είναι η Ιγουμενίτσα, είναι ο Αστακός, είναι η Πάτρα και είναι ο τουριστικός προορισμός Κατάκολο. Αυτά θα έπρεπε να είναι ενσωματωμένα σε ένα δυτικοελλαδικό σχεδιασμό. Οπότε υπάρχει και αυτή η αλλαγή βάρους, χάθηκε δηλαδή... μεταφέρθηκε το βάρος από το λιμάνι της Πάτρας στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας λόγω της στρατηγικής του θέσης, έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει και μια αλλαγή δεδομένων στο εμπορευματικό κομμάτι, όπως φαίνεται. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή μεταφορά εμπορευμάτων όπως παλιότερα, έτσι δεν είναι? Ναι, σαφώς. Και τώρα να πάμε και σε μια εμβληματική βιομηχανία της περιοχής, στην Αχάια Κλάους, την οποία έχετε μελετήσει και εσείς. Ήθελα να μου μιλήσετε λίγο για την Αχάια Κλάους. Ποια εικόνα που έχετε αποκομίσει, δεδομένου ότι πρόσφατα είχαμε και την ψηφιοποίηση των αρχείων της, τα οποία και παρουσιάστηκαν? Η Αχάια Κλάους είναι μια εμβληματική εινοποιία στο λόφο στο Ριγανόκαμπο από τα χρόνια του Γουστάβου Κλάους, το 1861-73, με τη σημαντική συνεισφορά και του, εγώ επιμένω, Θεοδόρου Άμβουργερ, που ένα από τα κεντρικά κτίρια στο λόφο της Αχαΐα Κλάους ήταν το Θεοδόριο. Είχε δηλαδή εκεί και δικό του οίκημα ο Θεόδωρος Άμβουργερ, ο οποίος πρωτοστάτησε και στο Δημοτικό Θέατρο το 1872 για να δημιουργηθεί και στον Εμπορικό Σύλλογο Ερμής, άφησε αποτύπωμα. Ο Γουστάβος Κλάους λειτουργήσε την εινοποιία του μέχρι και τον επόμενο αιώνα, πέρασε στους Έλληνες ιδιοκτήτες, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που οι Γερμανοί αποχώρησαν από την Ελλάδα, άρα πέρασε στην οικογένεια του Βλάση Αντωνόπουλου. Από εκεί και πέρα, από βιομηχανική άποψη, τα όσα είχε η Αχάια Κλάους, τα μηχανήματα, ήταν πρωτοποριακά για εκείνη την εποχή? Για εκείνη την εποχή και τα κατοπινά χρόνια, οι εγκαταστάσεις της Αχαία Κλάους, θυμάμαι ότι εκείνη τα χρόνια αναφέρεται ως πρώτος συνολόγος ο Κλίπφερ. Ήταν πολύ οργανωμένη, σημαντικής τάξης εινοποιία. Έμεινε το μαύρο δάφνη, γιατί το 1890 συν πλην κάτι ήρθε και η πριγκίπισσα Σίση, όταν πέρασε από την Κέρκυρα εδώ γιατί είχε προβλήματα υγείας. Άρα Γερμανοί, να το πω έτσι, συντελεστές της εινοποιίας, λειτουργήσαν επαγγελματικά. Και συνέχισε η ελληνική ιδιοκτησία πλέον και με τα δύο παιδιά του Βλάση, τον Ντίνο και τον Αλέκο, μέχρι πριν μια εικοσαετία. Μεγεθύνθηκε, επεκτάθηκε σε 43 χώρες με τα προϊόντα της, τα κρασιά. Νομοτελειακά βέβαια ως παραγωγή δεν υπάρχει πλέον στο λόφο. Υπάρχουν τα αμπέλια, υπάρχουν οι παλιές δεξαμενές, τα 2-3 εμφιαλωτήρια, ο χώρος υποδοχής που λέμε η κάβα του Κλάους,
τα βαρέλια της Μαυροδάφνης με τις επωνυμίες από τον Βίσμαρκ έως τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο υπάρχουν και είναι χαρακτηριστικά μιας ολόκληρης περίοδου συγκεντρωμένα στον περιούλοφο. Όλα αυτά τα μηχανήματα της Αχαία Κλάους έχουν διασωθεί μέχρι τώρα ή χάθηκαν όλο αυτό το διάστημα το οποίο πέρασε? Πιστεύω ότι έχουν διασωθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος με επιμέλεια των συντελεστών της επιχείρησης και ο κλάδος αμπέλι, ίνος, ινόπνευμα εδώ στην περιοχή θα έπρεπε να έχει μια, να μην το πω μουσείο, μια μαγιά τέτοια που να δείχνει ότι ο άξονας Άμβουργερ Κλάους ή και Ακτιδημαίων Σπηλιόπουλος ή και η κατοπινή μικρή ποτοποιή της πόλης από τον Παναγία Γουρίδη και τους Χρυσανθακόπουλους έως τα τελευταία χρόνια τους Καρέλα υφίστανται, έχουν μια ιστορία, έχουν εξοπλισμούς, έχουν καταγραφές ετικετών, βιβλίων, εμπορικών κατάστοιχων, θα μπορούσαν να συναποτελέσουν ένα υλικό και μελέτης αλλά και ανάδειξης προς τρίτους. Από εκεί πέρα βλέπουμε πάντως ότι επιλέγεται εδώ στην περιοχή να δημιουργηθεί μια τέτοια μονάδα εκείνη την περίοδο που ήταν πρωτοποριακή. Τι ήταν αυτό το οποίο όθησε τότε το να γίνει η Αχαία Κλάους? Ποιο είναι το κίνητρο, πιστεύετε, το όραμα? Το όραμα των Βαβαρών, οι οποίοι ήταν πρωτεργάτες, στελέχοι του εμπορικού οίκου Σταφίδας, Φέλς και Σία. Αργότερα Φέλς, Κέλλερ και Σία. Ήταν ένας διεθνής οίκος εμπορίας. Μάλιστα. Εμπορεύτηκαν τη Σταφίδα, είδαν τις ευκαιρίες ότι η απόσυρση σταφίδας μπορεί να βοηθήσει η εινοποίηση, είδαν ότι τα αμπέλια υποστηρίζουν η εινοποίηση και ο Άμβουργερ δια του Ιού του Άλμπερτ και ο Γουστάβος Κλάους κάναν αυτό το βήμα και το κάναν πολύ πετυχημένα. Σημαντικό. Να φύγουμε τώρα από το βιομηχανικό κομμάτι και να πάμε στο κομμάτι της ιστορίας. Έχετε μελετήσει την ιστορία πάρα πολύ. Ήθελα την άποψή σας για το γεγονός ότι τελικά πιστεύετε ότι η Πάτρα στερείται ενός μουσείου που να αναδεικνύει την ιστορία των λεγόμενων επαναστατικών χρόνων. Και το λέω αυτό με την πρόσφατη αφορμή όπου γιορτάσαμε την 25η Μαρτίου. Τι γίνεται στο τοπικό επίπεδο? Υπάρχουν αυτά τα μουσεία τα οποία αναδεικνύουν την τοπική ιστορία? Για το μουσείο... Είμαι επιφυλακτικός για τα μουσεία. Mm-hmm. Για ένα μουσείο πόλης θα ήμουν υπερθετικός. Να εξηγήσω γιατί. Καταρχάς για την τιμή στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Πρέπει πρώτα να μάθουμε την πλατεία Αγίου Γεωργίου. Ακριβώς. Γιατί πρόσφατα ένας ξεναγός έψαχνε στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου που είναι δίπλα στο Ρωμαϊκό Οδείο, 22 Μαρτίου του 1821 υπογράφηκε η διακήρυξη της Επανάστασης από τον Παλαιόν Πατρόν Γερμανό, τον Κερνίτσης Προκόπιο, τον Λόντο Ζαΐμι, Θεοχαρόπουλο, Ρούφο, κάποιον ξεχνάω. Οπότε, και επιδόθηκε αυτό το ψήφισμα στους προξένους. Οι πρόξενοι διαμέναν επί του λόφου στράνη, άνωθεν δηλαδή του Ρωμαϊκού Οδείου, αναδείχθηκε αργότερα. Και αυτή ήταν ο Φίλιππος Γκριν, ο Άγγλος, όχι και τόσο φιλέλληνας, ο Λουδοβίκος Στράνης που πήρε και ο λόφος το όνομά του, από Ζάκυνθο καταγωγής, γιατί υπάρχει και εκεί ο λόφος Στράνη και γίνεται λίγο μια διαδικασία μπερδέματος. Και ο Ρώσος πρόξενος, νομίζω, Ιωάννης Βαλασόπουλος. Γιατί το λέω και να το κλείσω λίγο. Ο Γκριν πρωτοκόλλησε τη διακήρυξη και ως καλός γραφειοκράτης όταν έφυγε πήγαν αυτά τα υλικά στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αγγλία.
Όταν έγινε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας το 1929, νομίζω, ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, η εθιμοτυπία του Υπουργείου Εξωτερικών της Αγγλίας ήθελε να κάνει ένα τιμητικό δώρο και έστειλε πίσω, γι' αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα, το αντίγραφο που πρωτοκόλλησε ο Γκριν της διακήρυξης επανάστασης. Να μάθουμε λοιπόν την πλατεία Αγίου Γεωργίου. Μουσείο και τι μουσείο πρέπει να έχει η πόλη. Θα μπορούσε να έχει ένα μουσείο πόλης ως σκέπη όλων των δραστηριοτήτων, δηλαδή των ιστορικών χρόνων της επανάστασης, των χρόνων της παραγωγής του εμπορίου της ταφίδας των υποδομών, των χρόνων της Πάτρας ως λιμάνι της μετανάστευσης μετά το 1910, την πόλη και την ιστορία της ως υποδοχή των Μικρασιατών, που το προσφυγικό στοιχείο έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο και στην κλωστοϊφαντουργία. Ένα τμήμα σε αυτό το συνολικό μουσείο πόλης θα μπορούσε να είναι η ιστορία της εθνικής αντίστασης και αν αυτό το αποκτήσει η πόλη, που είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα ενταχθούν όλα εκεί και θα ενταχθούν και κατά τρόπο επαγγελματικό. Και που βέβαια αυτό το Μουσείο Πόλης που θα έχει όλο αυτό το υλικό σε όλους αυτούς τους τομείς θα μπορεί να συνομιλεί και με το Εθνολογικό Ιστορικό και με το Μουσείο Τύπου και με τα Μουσεία του Πανεπιστημίου και με την Βιβλιοθήκη του ίδιου του Δήμου, αφού θα είναι δημοτικό αυτό το Μουσείο Πόλης, το σύγχρονο μουσείο, να μην το μπερδεύουμε με τα μουσεία τα αρχαιολογικά, θα δίνει τη δυνατότητα μιας συνολικής εικόνας για τον επισκέπτη, για όλα τα πεδία. Άρα, αντί να έχουμε επιμέρους κομμάτια, πρέπει να έχουμε μια πλέον, πώς να το πω, ολιστική προσέγγιση και υπό ένα κέλυφος, υπό τη Δημοτική Αρχή, την ενίσχυση και της Περιφερειακής Διοίκησης, να έχει όλα τα αποτυπώματα της νεότερης ιστορίας. Για να κλείσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας, ήθελα να ρωτήσω αν τελικά πιστεύετε ότι η τοπική ιστορία έχει αναδειχθεί ή απλά παραμένουμε προσκολλημένοι στις διάφορες του παρελθόντος. Έχουμε αναδείξει την τοπική μας ιστορία, κύριε Σαραβόπουλε. Η τοπική ιστορία έχει αναδειχθεί από καλούς παππούδες, λέω εγώ καμιά φορά, δηλαδή τον Κωνσταντίνο Τριανταφύλου, τον Βασίλειο Λάζαρη. Υπάρχουν πτυχές που οι νεότεροι μπορούν να εσκύψουν. Η ιστορία μας είναι και τα καλά χρόνια, η Belle Époque, έλεγε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ένα πολύ χαρακτηριστικό του εισαγωγικό σημείωμα, νομίζω στο 1900 του Μαρασλή, ή τα χρόνια των Πριμαρολίων, που λέει η Αθηνά Κακούρη, ή τα χρόνια των ιδεολογικών αγώνων, η Ρέα Γαλανάκη το λέει, θα υπογράφω Λουί, κάπως έτσι, δείχνουν ένα ολόκληρο πλαίσιο ιστορίας και καταβολών, προσπάθειας και αγώνων, σκέψεων, αναζητήσεων της περιοχής, όμως αυτό πρέπει να συμπληρωθεί. Υπάρχουν πεδία ανολοκλήρωτα, υπάρχουν αρχεία που πρέπει να μελετηθούν και γι' αυτό καταχρηστικά επιμένω ότι ένα μουσείο πόλης που θα έχει και αποθετήριο αρχείων προς ψηφιοποίηση θα μπορέσει να συνεισφέρει πολύ θετικά. Γιατί βλέπει κανείς στην Αθήνα ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ήδη έχει ανοίξει μια πύλη 12.000 τόπων, μια έκδοση εθνικού σορευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Άρα εμείς δεν μπορούμε να κοιτάμε τα χρώματα του ουρανού, πρέπει να συμβαδίσουμε με απτά συγκεκριμένα σταθερά βήματα. Κύριε Σαραφόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Ήσασταν χυμαρόδης, παραδώσατε θα έλεγα μαθήματα τοπικής ιστορίας για όσους αρέσει η ιστορία. Οπότε θα πρέπει να την παρακολουθήσουν εκπομπή αναλυτικά και να αντιληφθούν γιατί υπήρξε αυτή η αλλαγή όλα αυτά τα χρόνια σε τοπικό επίπεδο, οικονομικό επίπεδο αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για το ταξίδι σε αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ.